Πέτη, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Η ζωή είναι ωραία. Έτσι, η ζωή είναι ωραία, καλά τα λες. Έτσι, ακριβώς. Αλλά βλέπω ότι κι εσείς εδώ περνάτε φανταστικά. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι και εμείς είμαστε με αυτό το μότο και ας μην λεγόμαστε η ζωή είναι ωραία. Ναι, το βλέπω. Μία τρέλα καθημερινή, έτσι. Πολύ χαρά, πολύ κέφι. Είμαστε μια υπέροχη ομάδα. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω, που λένε. Και πώς έχεις καταφέρει και τους έχεις δέσει όλους τόσο όμορφα μεταξύ τους και με σένα βέβαια, και όλοι θέλουν να είναι μαζί σου και του χρόνου, σωστά? Σίγουρα. Θέλουν, δηλαδή, συνέχεια. Αυτή είναι η πρόθεση όλων μας. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος θα δείξει τι θα συμβεί. Άρα, τα σχέδιά σου για του χρόνου είναι να παραμείνεις όπως είναι? Ναι, να παραμείνω στην πρωινή ζώνη, ναι. Και θα κρατήσεις και όλη την ομάδα όπως έχει, Ναι, ναι, ναι. Άκουσα ότι ξεκίνησε από τα Καλλιστεία, που τότε ήταν και το εισιτήριο για τον κόσμο της showbiz και της τηλεόρασης. Ένας δρόμος είναι τα reality. Δεν είναι ο μοναδικός. Τα Καλλιστεία δεν είναι πλέον. Κοίταξε, τα Καλλιστεία ήταν μόνο αν ήθελες να ασχοληθείς με το modeling. Ήταν ένας δρόμος. Αλλά πάντα υπήρχαν και τα πρακτορία μοντέλων που μπορούσε να πας από ένα πρακτορείο. Το reality θα σου φέρει πολύ γρήγορη αναγνώριση. Θα γίνεις δηλαδή διάσημη. Σε πάρα πολύ σύντομο βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αφού βγεις από το reality θα κάνεις καριέρα μοντέλου. Όχι, βέβαια. Θέλει πολύ σκληρή δουλειά, θέλει να το κυνηγήσεις, θέλει να ασχοληθείς πολύ με αυτό, να το έχεις. Αν ήσουν τώρα στο ξεκίνημά σου, θα έπαιρνες μέρος σε ένα reality? Δεν ξέρω αν ήμουνα. Αν ξέρω εγώ, ξεκινούσα τώρα και ήμουνα μικρή, αν θα πήγαινα σε ένα reality. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω πώς θα σκεφτόμουν δηλαδή στην παρούσα φάση. Εγώ ξεκίνησα με το modeling στην Αθήνα. Με πήγε ο δρόμος προς την τηλεόραση και το ένα έφερε το άλλο. Δηλαδή δεν την κυνήγησα ποτέ την τηλεόραση. Μου προέκυψε και την ακολούθησα και την αγάπησα. Από ό,τι φαίνεται, αφήνει τη στιχουργική και κάνει στροφή στο τραγούδι. Μάρια, σε ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Εκτάκτος Πρωινιάτικα με μένα. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ στο Πρωινιάτικα. Πάλι με μένα. Μία με έχουνε, με βάζουνε παντού. Σου άρεσε? Το modeling μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Δεν θεωρώ ότι το έκανα όσο θα ήθελα. Αλλά ακολούθησα λίγο τη ροή. Δηλαδή, με πήγαινε το πράγμα προς τα εκεί και απλά το ακολούθησα. Στην καθημερινή σου ρουτίνα για την εμφάνισή σου, κάνεις κάποια δίαιτα, γυμναστική? Όχι, δίαιτα δεν κάνω γιατί συχαίνω με τη στέρηση. Δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να στερούμε. Γυμναστική κάνω στη χάση και στη φέξη. Όταν το θυμηθώ και αν τα καταφέρω και αν προλάβω. Τώρα είμαι στη φάση που θέλω να μπω να ξεκινήσω ξανά πιλάτες. Γιατί νιώθω ότι έχω σκευρώσει. Δηλαδή θέλω λίγο ενέργεια στο σώμα μου. Και επειδή φεύγοντας από εδώ το μεσημέρι γυρίζω σπίτι, έχω τα παιδιά που πρέπει να διαβάσουν, έχουν δραστηριότητες, τρέχουμε με τον σύζυγο, η μία έχει το τένις, η άλλη έχει το στίβο κτλ. Δεν μου μένει χρόνος για μένα ιδιαίτερος να περιποιηθώ. Κάνω τα πολύ βασικά. Κάνα πύλινη τη βδομάδα, καμιά μασκούλα, ξεβάφομαι, βάζω τις κρεμούλες μου. Αυτά. Σύντομα στη δερματολόγο που πάω και κάνω διάφορα για να συντηρηθεί αυτό. Απαραίτητο από μια ηλικία και μετά, αυτή είναι η περιποίηση. Ναι, αν θέλεις βέβαια, είναι επιλογή. Υπάρχουν και γυναίκες που δεν το ακολουθούν αυτό. Στο σπίτι πώς είσαι με τα κορίτσια? Είσαι αυστηρή? Δεν μπορώ να σε φανταστώ να τα μαλώνεις. Είμαι αυστηρή μαμά. Προσπαθώ, δεν είναι εύκολο, να βάλω όρια. Να μάθουν, ας πούμε, τι ευθύνες έχουν σαν παιδιά, που δεν θα έπρεπε ένα παιδί να έχει ευθύνες, αλλά όσον αφορά το σχολείο, τα διαβάσματά του. Η μεγάλη είναι πολύ πιο εύκολη, σε αυτό τα κάνει από μικρή μόνη της. Η μικρότερη είναι πιο ζωηρούλα, είναι πιο αθλητική, έχει πολύ περισσότερη ενέργεια και είναι δύσκολο να την μαζέψω, να την επαναφέρω και να κάτσει να διαβάσει. Αλλά το κάθε παιδί έχει το χαρακτήρα του. Ποια από τις δύο σου μοιάζει σε αυτό το ταλέντο που το έχετε οικογενειακό? Εμφανισιακά, ταλέντο έχουν και οι δύο. Εμφανισιακά μου μοιάζει περισσότερο η μικρή. Αλλά όλοι μου λένε ότι η μεγάλη έχει τις εκφράσεις μου. Είναι ίδιος σύζυγός μου, αυτό βλέπω εγώ. Τώρα δεν ξέρω τι βλέπουν οι άλλοι. Ίσως εγώ να μην είμαι αντικειμενική και να μην μπορώ να το δω. Πόσο σημαντικό είναι το χιούμορ στην οικογένειά σας? Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια βάση που χωρίς αυτήν δεν μπορείς να συνεχίσεις. Σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις τα πάντα στη ζωή σου, ειδικά τα πιο δύσκολα. Χρησιμοποιείς το χιούμορ για να ξεφύγεις από δύσκολες καταστάσεις? Σίγουρα θα κάνουμε χιούμορ, αλλά έχουν και τα παιδιά χιούμορ, οπότε οικογενειακά όλο αυτό βοηθάει. Με τον σύντροφό σου είστε αρκετά χρόνια μαζί. Τι είναι αυτό που ακόμα θαυμάζεις αυτόν και τι είναι αυτό που σου σπάει τα νεύρα? Όχι κάτι σοβαρό.
αν ήταν σοβαρό, δεν θα ήμασταν μαζί, φαντάζομαι. Συνήθως είναι λίγο ακατάστατος, πετάει δηλαδή τα πράγματα του δεξιά και αριστερά και λίγο αφηρημένος και χάνει πολλές φορές το πορτοφόλι του, τις κάρτες του και παθαίνουμε ένα πανικό να ψάξουμε να τα βρούμε. Ή αφήνει τα κλειδιά πάνω στην πόρτα, κάνει διάφορα τέτοια. Αλλά είναι τόσο ανθρώπινα και πώς να σου πω, έχουν και αυτά τη γοητεία τους. Χαριτωμένα. Τον θαυμάζω, δεν σταμάτησα ποτέ να τον θαυμάζω τον Δημήτρη, γιατί είναι ένας άνθρωπος με ακεραιότητα, χωρίς να λέει πολλά πράγματα, έχει πάρα πολύ χιούμορ, ξέρει πολύ περισσότερα, έχει περισσότερες γνώσεις από μένα που δεν έχω εγώ, όπως ιστορικές, γεωγραφικές, αυτά που είναι. Αυτό είναι πολύ γοητευτικό. Πολύ και μ' αρέσει που μαθαίνω από αυτόν πράγματα. Η Μαρία Αντωνά το καλοκαίρι, τέλος καλοκαιριού, ακόμα δεν έχει αποφασίσει, θα ντυθεί νυφούλα. Mm-hmm. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό, θα σε δούμε νυφούλα, ενώ με νυφικό κανονικά. Αφού δεν παντρεύτηκα το 20 χρόνια τώρα, σιγά μην παντρευτώ. Εγώ έχω σκεφτεί κάποια στιγμή απλά να κάνω ένα ωραίο πάρτι, μεγάλο πάρτι, να καλέσω όλους τους φίλους μας και να κάνουμε πάρτι. Γάμο δεν νομίζω να κάνω, γιατί έχω κάνει τον πολιτικό, τώρα δεν έχει και νόημα. Ναι, και μόνο ουσία. Για το νηφικό αυτό. Ναι, μην το σκεφτόσουν. Μα όχι, γιατί η μητέρα μου είχε οίκο νηφικών και ως μοντέλο έβαλα σπορτάς. Πολλά νηφικά. Δεν είχα δηλαδή ποτέ σαν κορίτσι ή σαν γυναίκα το. Ξέρεις, δεν φανταζόμουν ποτέ να βάλω ένα νηφικό να δω πώς θα είμαι. Είχα βάλει τόσο πολλά που το είχα απομυθοποιήσει. Στην Κρήτη θα μας έρθεις. Στην Κρήτη έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Είναι και ο κουμπάρος μας, ο Αντώνης Βλοντάκης από εκεί. Έχω βαφτίσει ο Δημήτρης την κόρη του και έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Είναι από τα αγαπημένα μου νησιά. Τον Πάλο τον θεωρώ ένα από τα ωραιότερα μέρη στον κόσμο. Είναι ασύλληπτη η ομορφιά του. Και γενικά έχει ωραίο και ιδιαίτερο χρώμα η Κρήτη, όπως και πολύ ωραίο φαγητό. Φανταστικές παραλίες, μοναδικές, είναι ωραίοι άνθρωποι, αυθεντικοί, ντόμπροι. Και αυτό μου αρέσει γιατί μου θυμίζει λίγο και τον τόπο καταγωγής μου, τη Βόρεια Ελλάδα, που οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί, πιο καθαροί. Ωραία, λοιπόν, σε περιμένουμε, σε προσκαλώ και επίσημα, να σε δούμε και από κοντά και να σε απολαύσουμε όλοι μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Κι εγώ, τα φιλιά μου σε όλη την Κρήτη.